Ηθώ και βεβαίως κυρίως των ραδιοτηλεοπτικών. Τα μίντια ευθύνονται για την επιβάρηση της χώρας με το χρέος και το έλλειμμα. Και ευθύνονται με τους εξής τρόπους. Ευθύνονται πρώτον για τα δάνεια τα οποία παίρνουν και δεν τα επιστρέφουν. Ευθύνονται για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλουν και τις πληρώνει το κράτος. Και ευθύνονται και για φοροδιαφυγή. Ακούστε τώρα μερικά στοιχεία. Το 2010 λοιπόν, οι δανειακές υποχρεώσεις των μέσων επικοινωνίας αυτών, των μεγάλων ομίλων, ήταν 2 δισεκατομμύρια, 520 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζουμε, γιατί δεν είχαμε, αφορούν το 10, ένα κανάλι αρκετά μεγάλο. Το 2009, 1,5, το 2008, ένα 800. Το 2011, οι δανειακές τους υποχρεώσεις έφταναν τα 3,2 δις ευρώ. Υπολογίστε λοιπόν εσείς τώρα πόσο ποσοστό του χρέους είναι αυτό. Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι... Αυτό δεν είναι χρέος δημόσιο, είναι προς τις τράπεζες. Να σας εξηγήσω, κύριε Καλή. Ποια είναι την οποία μας δίνετε τα στοιχεία? Τα πρώτα στοιχεία έρχονται από τον συνάδελφό μου τον Νίκο Τολέανδρο, που είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Η κρίση και τα μνημεία» που σας έδωσα πριν από λίγο. Τα δεύτερα στοιχεία που αφορούν το 11 από ένα άρθρο του Σωτήρη του Μανιάτη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μάλιστα. Ακούστε τώρα, το πιο σημαντικό ίσως δεν είναι αυτό, ότι υπάρχουν τρεις όμιλοι, ΜΜΕ, που σύμφωνα με τους νόμους του κράτους θα έπρεπε να έχουν κλείσει, διότι τα ίδια τους κεφάλαια δεν ξεπερνούν το 10% το οποίο λέει ο νόμος, και σύμφωνα με τον νόμο, εάν μια επιχείρηση έχει ίδια κεφάλαια κάτω από 10%, θα πρέπει να κλείσει. Η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν έκλεισε μια επιχείρηση ΜΜΕ που έχει ίδια κεφάλαια κάτω από 10%, όπως κάνει με άλλες επιχειρήσεις. Ευτυχώς. Εδώ έχουμε βεβαίως και τα στοιχεία που αφορούν τα επιμέρους ΜΜΕ, γιατί αυτά που σας είπα είναι συγκεντρωτικά. Ευτυχώς. Πάμε τώρα. Γιατί τα ΜΜΕ δεν είναι μια συνήθις επιχείρηση. Πάμε τώρα. Και στις ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα λοιπόν με την αναφορά του Υπουργού Εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων, μόνο για ασφαλιστικές εισφορές και μόνο οι ιδιωτικοί σταθμοί όφυλαν στο ελληνικό κράτος 41 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο. Ποια περίοδο είπατε, κύριε? Το 2011 δεν απαντώ. Μόνο σε μία χρονιά αυτό το. Να σας πω και κάτι ακόμα. Τα ιδιωτικά μέσα, τα ιδιωτικά ΜΜΕ, τα ιδιωτική τηλεοπτική σταθμή και τα ραδιόφωνα, από το 95 και μετά, ξέρετε ότι λειτουργούν με παράνομες άδειες. Θα το προσπεράσω αυτό και θα πω κάτι άλλο. Όμως, για τη χρήση των συχνοτήτων. Οι τράπεζες γιατί συνέχιζαν να δανειοδοτούν, ενώ η εικόνα ήταν αυτή που περιγράφω. Ακούστε. Για τη χρήση των συχνοτήτων πρέπει να καταβάλουν στο ελληνικό δημόσιο κάποια χρήματα. Το ύψος λοιπόν αυτού του ποσού από το 95 μέχρι πέρυσι ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ. Σας θυμίζω ότι για 200 εκατομμύρια ευρώ έγιναν περικοπές στις συντάξεις των συνταξιούχων. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι η υλική συμβολή των ελληνικών μέσων, των mainstream μέσων, στη δημιουργία του χρέους. Έχουν ευθύνη οικονομική για το χρέος. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, συνεχίζουν, όπως ξέρετε, να δανειοδοτούνται, βεβαίως, όπως σας είπα, με υποθήκες οι οποίες είναι γελίες. Τώρα, πάμε λοιπόν στην κάλυψη, η οποία είναι πιο σημαντική. Εδώ έχω πάρα πολλά στοιχεία, γιατί παρακολουθώ εγώ και οι συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο την κάλυψη της κρίσης και από τα ελληνικά. Λέτε ότι είναι γελίες οι υποθήκες, γιατί δεν υπολογίζετε τις πολιτικές υποθήκες. Ναι, προφανώς. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Παρακολουθούμε λοιπόν πώς καλύπτουν την ελληνική κρίση και τα ελληνικά μέσα και τα ευρωπαϊκά, πρέπει να σας πω. Και το κάνουμε αυτό από το 2009. Ανελιπώς. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, θα σας πω γενικευμένες παρατηρήσεις. Λέει γενικές παρατηρήσεις. Λοιπόν. Τρία είναι τα βασικά σημεία στην κάλυψη της κρίσης. Πρώτον, αν είναι μια κρίση ευρωπαϊκή, ή είναι κρίση εθνικών οικονομιών, της ελληνικής, της ισπανικής, της πορτογαλικής. Δεύτερον, ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης. Και τρίτον, ποια είναι η στρατηγική αντιμετώπιση. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι άλλο. Ότι το πολιτικό σύστημα και τα μέσα επικοινωνίας έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν τον όρο κρίση για να αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή που συμβαίνει. Έχετε σκεφτεί ότι η λέξη κρίση, ο όρος κρίση δεν σημαίνει τίποτα? Ο όρος κρίση σημαίνει απλώς μία αλλαγή. Όταν λες κρίση, σαν να λες έχει καιρό, χωρίς να προσδιορίζεις αν έχει χιόνι, αν θα χιονίσει, αν θα βρέξει, οτιδήποτε άλλο. Η λέξη κρίση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Αν δεν προσδιορίσεις την ουσία αυτής της αλλαγής, δεν λες τίποτα.
Ποια είναι η ουσία της αλλαγής? Η ουσία της αλλαγής είναι η μεταφορά τεράστιων πόρων από τα χέρια της κοινωνίας, από τα χέρια των εργαζομένων, να προτιμάτε, σε ιδιωτικά χέρια. Αυτή είναι η ουσία. Είναι δηλαδή μια διαδικασία εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Και στο πλαίσιο αυτό εξυπηρετούνται και τα ιδιωτικά κανάλια μέσω του δανεισμού, γενικά τα μέσα επικοινωνίας, αλλά σε αυτό το πλαίσιο περιορίζεται, συρρυκνώνεται ή και στραγγαλίζεται η δημόσια ραδιοτηλεόραση, και δεν εννοώ τη δουλειά του κυρίου Καψή. Η δημόσια τηλεόραση ως αγαθό. Και αυτό έχει μία παράμετρο και ιδεολογική, πολιτική, δηλαδή να ελεγχθεί τι λέει αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσια τηλεόραση, αλλά και οικονομική με τη μεταφορά πόρων. Ακούστε τώρα λοιπόν. Πρέπει να κλείσετε. Ναι, και τελειώνω. Λοιπόν, και στα τρία αυτά. Εδώ είναι και στα τρία αυτά σημεία. Στις αιτίες. Στο πού είναι η κρίση. Και ποια είναι η στρατηγική. Και στα τρία αυτά σημεία τα ελληνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν αποδεχθεί περισσότερο και από το πολιτικό σύστημα τη λογική της Τρόικας. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν αξιοπιστία. Μην ψάχνετε άλλο. Ο κύριος Φίλης. Ναι.